θέμα δυνατό που είναι η ζήλια, Θέμη μου. Ζήλια. Η ερωτική ζήλια για την ακρίβεια. Εγώ είμαι λίγο ζηλιάρης, όχι πολύ, αλλά είμαι λίγο. Θα ήθελα να απομακρυνθείς γιατί έχω χαρτί εισαγγελέα μαζί μου που λέει ότι πρέπει να είσαι 10 μέτρα μακριά μου κάθε φορά που με πλησιάζεις. Εσύ και το περιβάλλον σου. Πω λίγο πιο δίπλα λοιπόν και εξαφανίσουμε και σας λέω τα δώρα μας πολύ γρήγορα. Διεκδικήστε λοιπόν από τη Μόρις αφιγραντήρα, ψυγειοκαταψύκτη, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρική κουζίνα, κλιματιστικό Smart TV 43 ίντσων και μην ηχοσύστημα. Όλα αυτά από τη, με την εγγύηση της Αμυρίδης Αμύρης ΑΕ. Καλέστε 14550, στείλτε μήνυματά στο 54990, κλήρωσε την Παρασκευή. Καλά να περάσετε, ομορφιές μου. Είμαι καλά εδώ. 9,5, άλλο μισό μέτρο, εντάξει. Εδώ, εντάξει, σας αφήνω. Και αν σε ενδιαφέρει η ερωτική ζήλια, μπορείς να μείνεις και να μας παρακολουθήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ καυτό θέμα, είναι η αλήθεια αυτό. Κάνοντας μια έρευνα πριν μιλήσουμε, είδα ότι οι περισσότερες επικοινωνίες με ιδιωτικούς ερευνητές και όλα αυτά οφείλονται σε ζήλια. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να ανακαλύψει κάτι για τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του. Και πολλές φορές εκείνη το εντυπωσιακό... Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εσένα σου ακούγεται φυσιολογικό? Για να είσαι σίγουρος, ρε παιδί μου, δεν πρέπει πρώτα να αφισβητήσεις, να τσεκάρεις και να σιγουρευτείς? Νομίζω ότι το φυσιολογικό γενικά είναι μια πολύ μεγάλη λέξη και δεν μου αρέσει. Εξαρτάται τι ζει ο καθένας ως φυσιολογικό. Αλλά όλα αυτά ξεκινούν από την ανασφάλεια που έχουμε μέσα μας, από αυτή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση που δεν μας κάνει να πιστεύουμε. Από εκεί ξεκινάει. Ναι, γιατί δεν μπορούμε όχι να πιστέψουμε. Δίνει δικαιώματα ο άλλος. Και αν δώσει δικαιώματα ο άλλος, νομίζω ότι μια πιο υγιής αντίδραση είναι αυτό να συζητηθεί επιτάπητος και κανείς να αποχωρήσει ή να μείνει ανάλογα με το πόσο αντέχει. Όταν όμως από παιδί έχεις μάθει ότι δεν αξίζεις, ψάχνεις μέσα στη σχέση σου να επιβεβαιώσεις ακριβώς αυτή την γνώση που έχεις για τον εαυτό σου, ότι δεν αξίζω να αγαπηθώ. Άρα, χωρίς να δώσει άλλους αφορμές ή με ασήμαντα πράγματα ή με κάτι που εσύ μπορεί να θεωρείς μεγάλη αφορμή αλλά εγώ τίποτα ή ο κάθε σύντροφος, να ψάχνεις και να δημιουργείς προβλήματα και καταστάσεις πάρα πολύ έντονες. Πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, είναι ο Γιάννης Δάριος, τραγουδιστής και έχει να μας πει την δική του ιστορία, να δούμε λίγο τον κάλο που ετοιμάσαμε. Τι θα σε έκανε να ζηλέψεις σε μια σχέση? Το να στέλνει μηνύματα χωρίς να το ξέρω. Το να βγαίνει πάρα πολύ συχνά ο άλλος με κάποιον άλλον και εμένα μου το λέει. Γενικά δεν ζηλεύω εύκολα, μόνο αν δω κάτι εκείνη τη στιγμή live. Άμα ήταν σε ένα χώρο με πολλές κοπέλες. Τι θα με έκανε να ζηλέψω? Η αδιαφορία του. Η πρώην. Πάντα γεννάει ο πρώην από ανασφάλεια για να δει τι μπορεί να γίνει. Τα κρυφά μηνύματα. Να βλέπα το γόρι μου να κοιτάει άλλες. Αν μιλούσε με άλλους. Χωρίς να μου το λέει, εννοείται. Σίγουρα, άμα φλέρταρε με κάποιον άλλον, την ώρα που μάμα την κοίταζε κάποιος άλλος, την ώρα που ήμασταν μαζί έξω. Ρώτα αυτό. Το κινητό που είναι πάντα έτσι, που φεύγει και το κινητό το παίρνει μαζί του. Να έχουμε βγει μαζί και να κοιτάει γενικά δεξιά-αριστερά. Έχετε ψάξει κινητό, τηλέφωνο, παντελόνι ή ακόμα και σε σκουπίδια? Ποτέ. Σίγουρα θα έψαχνα και θα τον χώριζα. Εντάξει, επειδή είχε μπει από το κινητό μου ούτως ή άλλως, οπότε υπήρχε ο κωδικός. Και μπήκα στη διαδικασία. Έχει τύχει να κοιτάξω μηνύματα, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι, ποτέ. Προσωπικά δεδομένα δεν. Παρόλο που είναι το αγόρι μου. Ποτέ, ποτέ. Άμα έχεις αμφιβολίες, καλύτερα να το τελειώσεις. Πιστεύεις ότι η ζήλια μπορεί να είναι το αλατοπίπερο σε μια σχέση? Βασικά τη θεωρώ κακό συστατικό σε μια σχέση. Αν και καμιά φορά λένε ότι σε ανανεώνει, κυρίως είναι κάτι κακό. Η ζήλια είναι ένα κακό συστατικό, πιστεύω. Λίγη ζήλια, ίσως ναι. Κάνει τα, να θέλεις πιο πολύ τον άλλον, να το διεκδικείς. Με μέτρο ίσως, ναι. Εγώ το θεωρώ άσχημο πράγμα τη ζήλια, αλλά δεν γίνεται να μην ζηλεύει. Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν το θεωρώ και σωστό. Και να ξεπερνάει τα όρια, όχι να γίνεται αρρώστια. Καλά, πρέπει να υπάρχει και λίγο. Είναι ενδιαφέρον. Άμα δεν υπάρχει ζήλια, δεν ενδιαφέρεται ο άλλος. Όχι, είναι η καταστροφή. Στα φυσιολογικά πλαίσια, να μην γίνεται παράλογη. Λίγη ζήλια πρέπει να υπάρχει λίγο σε μια σχέση. Αν δεν ζηλεύει ο άλλος καθόλου, διαφορεί. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λίγη ζήλια, αλλά μέχρι ένα όριο. Πολύ, εντάξει, κατά κουραστική, αλλά η λίγη χρειάζεται, πιστεύω. Η πολλή ζήλια κάνει κακό. Όχι, δεν είναι το άλλο το επίπεδο, πιστεύω. Αν υπάρχει λίγο, είναι καλό. Αλλά σε ένα όριο. Το να μην υπάρχει καθόλου πάλι είναι πολύ κακό. Θα χώριζες ποτέ εξαιτίας υπερβολικής ζήλιας? Μπορεί, ναι. Πιθανό, ναι, αλλά δεν μου έχει τύχει. Θα το προσπαθούσα πρώτα. Αν έβλεπα ότι δεν πάει, ναι. Έχω τελειώσει σχέση από ζήλια. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα έκανε εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα θα το σκεφτόμουν για πολλές μέρες. Όλες θέλουμε λίγο να μας ζηλεύουν. Αλλά αν αυτό ήταν υπερβολικό σημείο, σίγουρα.
Είναι, θέλει μέτρο. Καλά το λένε τα παιδιά. Και ποιος το βάζει το μέτρο, εκεί είναι το θέμα. Και τι είναι το μέτρο για τον καθένα. Κάτι που για σένα είναι το όριό σου, για μένα μπορεί να έχω ακόμη χιλιόμετρα. Ναι, βρεράνια μου, αλλά αν δεν υπάρχει καθόλου, σημαίνει δεν είναι ο άλλος ερωτευμένος. Γιατί? Είναι αδιάφορος. Έτσι πιστεύεις. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί να σε ζηλεύει απαραίτητα. Εγώ νομίζω ότι η εμπιστοσύνη αν δεν είναι υπάρχει, το βασικό. Ναι, να έχει εμπιστοσύνη, αλλά αν δεν υπάρχει καθόλου κάτι. Ίσως μπερδεύουμε. Τι κάνετε. Καλώς βρήκα. Έχουμε και μέρες να τα πούμε γι' αυτό. Ίσως μπερδεύουμε καμιά φορά τη ζήλια με τη διεκδίκηση και το ενδιαφέρον. Μπορεί κανείς να δείξει το ενδιαφέρον του και ότι διεκδικεί το σύντροφο ή τη σύντροφό του, χωρίς να κάνει ακραία πράγματα. Ζήλια είναι να συνέχεια το κινητό σου. Εάν συνέχεια έχεις μηνύματα, εάν έχεις 6 κρυφούς κωδικούς και αυτά τα τάτσα, πώς τα λένε, ID κτλ. Ναι. Και δίνεις δικαιώματα. Αυτό νομίζω δημιουργεί στην καθημερινότητα μια ζήλια. Εσείς από ποια πλευρά είστε? Ζηλεύετε ή σας ζηλεύουν? Εγώ είμαι από την πλευρά του που με ζήλευαν βασικά. Α, σας ζήλευαν, ε? Αν και πιστεύω ότι οι σχέσεις έχουν άμεση σχέση με... Πολλές σχέσεις ή μία συγκεκριμένη? Μία συγκεκριμένη σχέση, η οποία είχε μία αιμονή γενικά, ήθελε να καλύπτει πράγματα, έψαχνε διαρκώς αυτά με τα κινητά, όπως λέτε κι εσείς. Υπήρχε μια μεγάλη αιμονή όσον αφορά τα τηλεφωνήματα που δεχόμουν, δηλαδή αν αυτά ήταν από απόκρυψη και μάλιστα κάποιες ώρες, 9, 10, 11 το βράδυ, τότε ήταν κάποια. Ποιος σας έπαιρνε με απόκρυψη? Συνήθως τότε υπήρχε πριν κάποια χρόνια, βέβαια. Μπορεί να ήταν για δουλειά. Εννοώ, ήταν κάτι άλλο ερωτικό? Όχι, προφανώς όχι. Την απατούσατε τη σύντροφό σας? Όχι, ποτέ. Α, όχι. Δεν είχα δώσει δικαίωμα ποτέ. Α, δεν είχατε δώσει δικαίωμα. Πόσο χρόνια ήσασταν μαζί? 5 χρόνια περίπου. Οπότε εσείς τι πιστεύετε? Άντεξα μετά τα 2 τώρα χρόνια. Που το βλέπετε αντικειμενικά, ήταν θέμα χαρακτήρα, ήταν θέμα. Αφού λέτε ότι εσείς δεν δίνατε δικαιώματα. Πιστεύω, ναι, ότι ήταν θέμα χαρακτήρα. Απλά εγώ δεν ήθελα να το δω αυτό. Mm-hmm. Και έμενα σε αυτή τη σχέση, δηλαδή εσκεμμένα, πιστεύοντας ότι θα αλλάξει κάτι. Άλλαξε. Πράγμα το οποίο όχι, δεν άλλαξε. Πείτε μας το πιο ακραίο που είχε κάνει η σύντροφό σας από ζήλια. Κοιτάξτε, το πιο ακραίο για εσάς, γιατί βλέπετε αυτό. Με τα άκρα έχουμε λίγο ένα. Σαφώς, ναι. Το ακραίο είναι και το πιο. Για εσάς, τι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στη ζήλια τη συντρόφου? Η τελευταία πράξη του δράματος αυτού που εξελίχθηκε τότε με τη σχέση αυτή ήταν όταν. Ήταν, θυμάμαι, Κυριακή βράδυ. Είχα παραγγείλει σπίτι φαγητό, ξέρετε, από έξω, από delivery. Ναι. Και μιλούσαμε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, το σταθερό, με την κοπέλα αυτή. Α, δεν ήταν εκείνη στο σπίτι, όχι, μόνο σου παραγγείλατε φαγητό. Ναι. Χτυπάει το κουδούνι λοιπόν και ακούγεται ο θόρυβος του κουδουνιού στο τηλέφωνο, βέβαια. Και φυσικά εκεί έπρεπε να αποδείξω ότι αυτός ο οποίος είναι πίσω από την πόρτα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το delivery. Μπήκατε στη λογική να. Αλλά να μιλήσει το delivery στο τηλέφωνο. Όχι, απλά έβησε το τηλέφωνο πάνω στο μπουφέ. Για να ακούγεται, για να ακουστεί ο ήχος της πόρτας που ανοίγει, ο ήχος του, η συνομιλία που έκανα με τον Τελιβερά, ξέρετε πόσο κλπ. Άρα και εσείς μπαίνατε στη διαδικασία να ικανοποιήσετε τη ζήλια της, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ξέρετε, πίστευα γενικά στους ανθρώπους ότι διδάσκονται από το τώρα για να φτιάξουν κάτι καλύτερο το αύριο. Για το αύριο. Φυσικά μπορούν να το δουν αυτό. Να κάνουν αυτή τη διαφοροποίηση, δηλαδή του χθες. Δεν είχε λόγο. Αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, Ράνια μου. Δηλαδή, εάν προσπαθήσεις τον άλλον να τον ησυχάσεις, αποδεικνύοντάς του την κάθε φορά ότι δεν είναι έτσι αυτό που νομίζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ το λιβεράς, λέω, π.χ. Δυστυχώς, το βοηθάς να ηρεμήσει. Όχι. Δυστυχώς, αυτές τις περιπτώσεις γίνεται όλο και χειρότερο. Έχει μία κορύφωση η εκδήλωση της ζήλιας. Την πρώτη φορά θα είναι το delivery να του μιλήσει. Την άλλη φορά δεν θα επαρκεί αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν, όχι απλά προσωπικά δεδομένα, τα σκουπίδια, τα νούμερα από τις πινακίδες. Σας έψαξε τα σκουπίδια. Βέβαια. Αλήθεια το λέτε. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Γι' αυτό το ανέφερα. Ναι, δηλαδή ήρθε στο σπίτι και. Προσπαθούσε να βρει σε εισαγωγικά αποδείξεις, αποδεικτικά στοιχεία σε κάποιες απορριμμάτων. Σε σεξουαλική συνέβρεση, ας πούμε. Προφανώς αυτό θα έψαχνε να βρει και φυσικά δεν υπήρχε κάτι. Κάτι, Ράνια μου. Ναι. Μία τέτοια γυναίκα ή ένας τέτοιος άντρας, ωραία, δεν λαμβάνει όμως και κάποια μηνύματα? Δηλαδή δεν την προκαλεί σωστά θελά του, δεν την προκάλεσε κάποιες φορές? Θεέ μου, δυστυχώς όχι απαραίτητα. Τις περισσότερες φορές όταν υπάρχει αυτή η παθολογική ζήλια, ο άλλος που θυματοποιείται είναι ο άνθρωπος που μπαίνει συνεχώς στη διαδικασία να απολογείται και να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και όσο ο ένας είναι σε αγώνα δρόμου να αποδείξει ότι δεν είναι ψεύτης ή μιχός ή οτιδήποτε, ο άλλος απαιτεί ακόμη περισσότερες αποδείξεις. Άρα που καταλήγουμε? Ότι αυτό έχει να κάνει με τον εαυτό μας και το πόσο καλά νιώθουμε εμείς με τον εαυτό μας, πόσο στα αλήθεια στο βάθος της ψυχής μας νιώθουμε άξιοι να αγαπηθούμε. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν νιώθει άξιος να αγαπηθεί θα ψάχνει συνεχώς τον σύντροφό του να επιβεβαιώσει αυτό που πιστεύει. Λέει ότι κάποια στιγμή δηλαδή θα σε πιάσω, δεν είναι ζηλιάρης επειδή είναι ζηλιάρης, ή το βγάζει μία σχέση?
Όχι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους το βγάζουν όλες οι σχέσεις μέχρι να δουλέψουν με τον εαυτό τους, να κάνουν κάτι με αυτό και να καταλάβουν από πού προέρχεται η αιτία και η ανάγκη της διαρκούς επιβεβαίωσης. Φυσικά υπάρχουν και τα παραδείγματα που λες ότι υπάρχει μια υγιή σχέση φυσιολογική και κάποιος δίνει δικαιώματα και αρχίζει μια τέτοια κουβέντα και μια αναστάτωση στη σχέση. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό με τις ακραίες καταστάσεις αυτές που λέμε. Σκέψου ότι υπάρχουν, μιλώντας εγώ με μια ιδιωτική ερευνήτρια, μου είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις πελατών που επιμένουν, δεν βρίσκω στοιχεία. Μου λένε βρες, δεν βρίσκω. Και με στέλνουν και με ξαναστέλνουν για να βρω στοιχεία. Και δεν ησυχάζουν. Είναι detective, όταν λες, ναι, η ερευνήτρια. Ναι, detective, που δεν ησυχάζει ο πελάτης αν δεν του φέρει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό που πιστεύει, μάλιστα, αυτό που φοβάται. Άρα δεν έχει να κάνει με εμάς και όχι με τον άλλον τις περισσότερες φορές. Τώρα αυτό είναι ακραίο, λες, να προσλάβεις κάποιον, ας πούμε, να σου λέει δεν βρήκα και αντί να ηρεμήσεις να λέει να ξαναπάς, να ψάξεις. Δεν είναι ακραίο. Συμβαίνει. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου ακραίο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα. Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα Φέη μου, καλημέρα Ράνια. Γεια σας. Εγώ ανήκω στην αντίθετη πλευρά από τον κύριο. Είμαι εγώ η οποία είμαι η ζηλιάρα στη σχέση. Βέβαια, έχω να πω ότι η δουλειά μου δεν ξεκίνησε ξαφνικά. Δηλαδή, δεν ήμουν ένας άνθρωπος που στην αρχή της σχέσης ζήλευε ή παρακολουθούσα τον άλλον ή έψαχνα τα προσωπικά του δεδομένα. Όπως όλοι, κάποια στιγμή δοκιμάζουμε τη σχέση μας. Κάποια στιγμή στον τότε σύντροφό μου και μην άντρα μου αποφάσισα να στείλω ένα μήνυμα από ένα ψεύτικο προφίλ το οποίο είχα δημιουργήσει εγώ στο Facebook. Περιμένετε λίγο, κυρία Κατερίνα, να το φτιάξω και εγώ στο μυαλό μου. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι. Ακούγεσαι και... Ωραία. Εσύ λοιπόν έφτιαξες ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Ναι, ναι, έφτιαξα ένα ψεύτικο προφίλ. Και έστειλες μήνυμα στον τωρινό σύζυγο, στον φίλο σου, για να δεις άμα θα... Τότε φίλο, τώρα σύζυγο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Για να δεις άμα θα πέσει στην παγίδα του να απαντήσει. Ακριβώς. Αν θα πέσει λοιπόν να καψαρώσει. Εν πάση περιπτώσει, του είχα ένα ραντεβού να βρεθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, να πιούμε ποτό, ότι τον ήξερα. Ενώ ήσασταν μαζί. Ενώ ήμασταν μαζί, ναι, ναι. Γίνονται πολλά τέτοια φίλοι. Πού κατέληξε η μικρή σας έρευνα, το μικρό σας τρίκ? Η μικρή έρευνα κατέληξε το τρίκ μου ο τότε σύντροφός μου να έρθει στο ξενοδοχείο που του είχα δώσει ραντεβού. Α, ήρθε. Μάλιστα. Ήρθε. Και πώς έγινε μετά σύζυγος? Εγώ θα είχα γυρί έξαλλη πάντως. Πώς έγινε σύζυγος αφού ήρθε? Από εκεί και πέρα μου είπε ότι ξέρεις κάτι αγάπη μου, την κλασική δικαιολογία που λένε όλοι οι άντρες, φακές κουράζουμε, δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα φακές. Φακές δεν κατάλαβα αυτό, τις φακές κουράζουν, δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα φακές. Α, μάλιστα. Εσείς ήσασταν οι φακές, εσείς ήσουν οι φακές, ας πούμε. Εγώ ήμουν οι φακές, ναι. Και το ψεύτικο προφίλ ήταν το φιλέτο. Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς παντρεύτηκες μετά αυτόν τον άντρα, εγώ αναρωτιέμαι, Κατερίνα, αφού ανακάλυψες αυτό που φοβόσουν τόσο πολύ? Να σας πω την αλήθεια, η αγάπη μου για εκείνον με έκανε να οδηγηθώ στην εκκλησία. Τι την έκανε? Φυσικά τα χρόνια. Η αγάπη της. Η επένδυση μάλλον που είχες κάνει σε εκείνον, αυτό θες να πεις μάλλον. Ακριβώς, είχα επενδύσει γιατί ήμασταν πολλά χρόνια με εκείνον τον άνθρωπο μαζί. Τον ξαναεμπιστεύτηκες, δηλαδή ο σύζυγός τον εμπιστεύεσαι? Να σας πω την αλήθεια, δεν εμπιστεύομαι. Είναι και τέτοια η δουλειά του που δουλεύει υπεύθυνο σε βραδινό μαγαζί, οπότε οι πειρασμοί είναι πάρα πολύ. Και εσύ πώς είσαι με τον εαυτό σου? Άρα εσύ, Κατερίνα μου, δεν ανήκεις στην άλλη πλευρά από τον κύριο εδώ, διότι εσύ δεν είσαι ζηλιάρα. Δηλαδή, όταν δέχεσαι, συνεχίζεις μετά από αυτό, δηλαδή ο φίλος σου δέχεται με μία άγνωστη να συναντηθεί σε ένα ξενοδοχείο που συναντηθήκατε, πάει να πει ότι το αποδέχεσαι, σημαίνει ότι δεν ζηλεύεις. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που σκέφτεσαι. Αλλιώς αυτό σε τρελαίνει. Δεν είναι μια συνθήκη με την οποία μπορείς να ζήσεις. Όχι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και πας και πιο μπροστά την κουβέντα. Επειδή είμαι λίγο ζηλιάρα εγώ γενικά γι' αυτό. Όντως, τι έχεις να πεις αυτό που λέει η Φέη, πράγματι Φέη. Τι σε εντυπωσίασε? Με εντυπωσίασε. Μπορεί να αρχίσει λίγο στο γραφείο να άρχισε να βλέπει μια άλλη πλευρά. Κατερίνα, εσύ μετά ξαναμπήκε σε αυτή τη λογική να τον τσεκάρει. Τι το αποδέχτηκε? Κοιτάξτε να δείτε, τον πρώτο καιρό τον τσέκαρα στο αν πραγματικά βρίσκεται στο μέρο το οποίο μου είχε πει ότι είναι ή στο μέρο το οποίο έχει κάποιο επαγγελματικό ραντεβού. Άρα συνέχισε εσύ το ψάξιμο. Στο μαγαζί.
Και δεν... Ναι, συνέχισα. Και δεν βρήκες κάτι άλλο. Βρήκα κι άλλα. Δεν ήμουν εκεί. Δηλαδή? Δηλαδή διαπίστωσα ότι κάποιες φορές όπου εγώ πάντοτε είμαι ένας άνθρωπος που αφήνει ελεύθερο τον άλλον, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή δεν πρέπει Σόνι και Ντέικο σε 24 ώρες να ζευγάρι να είναι μαζί. Ο καθένας πρέπει να έχει το δικό του χώρο και το δικό του τόπο, να το πω, να κάνει αυτό που θέλει. Απλά στις επόμενες φορές έτυχε να συναντήσω κάποια κέρατα, όπως το λέμε. Τι έτυχε? Ότι... Την απάτησε? Ναι. Πώς κατάλαβες ότι σε απάτησε? Μέσα από γραπτά μηνύματα, μέσα από το προφίλ του που είχε ξεχάσει ανοιχτό τον υπολογιστή. Εσύ πώς το αντέχεις, Κατερίνα, όλο αυτό? Είδε μηνύματα στον υπολογιστή. Ναι. Άρα δεν είσαι ζηλιάρα. Και επιβεβαιώνεται κάθε φορά και κάθε φορά είναι αυτό που επαναλαμβάνεται και πράγματι δεν είσαι ζηλιάρα. Θα συμφωνήσω περίτρανα με τη Φέλα. Εσύ τι παίρνεις από όλο αυτό, δηλαδή πώς... Γιατί κάθεται. Ναι, πώς βρίσκεσαι μέσα σε μια τέτοια σχέση που σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία να είσαι detective παρά σύζυγος περισσότερο. Και συνεχώς να ματαιώνεσαι, να ματαιώνεσαι, αλλά να μένεις εκεί. Ποια είναι η διαδικασία αυτή? Να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, πραγματικά τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπάει. Δεν θεωρώ κτήμα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι επειδή τον αγαπάω εγώ πρέπει να με αγαπάει και εκείνος. Αφού δεν είναι κτήμα σου, γιατί το ψάχνεις τότε? Αφού πιστεύεις στην ελευθερία, δεν είναι κτήμα σου. Απλά δεν μου αρέσει η κοροϊδία. Ναι, αλλά είναι δηλαδή... πιστοποιημένη η κοροϊδία. Άρα σ' αρέσει η κοροϊδία. Πώς θα σου το εξηγήσω αυτή τη στιγμή, ίσως... Και είναι και δικαίωμά σου, δεν είναι κριτική αυτή. Ο καθένας ζει ακριβώς τη ζωή που θέλει και που του ταιριάζει. Απλά δεν έχω καταλάβει ακόμη αν έχει παράπονο ή όχι. Είναι πολύ ερωτευμένη, δεν καταλαβαίνεις. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, το πιστεύεις? Είσαι ερωτευμένη, Κατερίνα, μένει ο έρωτας μετά από όλα αυτά? Δηλαδή, ματέωση στη ματέωση, ερευνήτρια. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να συγχωρήσω πάρα πολλά σε έναν άλλον άνθρωπο. Θα περάσω κάποιο χρονικό διάστημα, βέβαια, γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι μεγάλο. Δηλαδή, μετά από 1-2 μήνες έχω συνέλθει. Βέβαια, θα σου πω μόνο κάτι. Συνέρχεται μετά από κάνα 2 μήνες. Θα σου πω το εξής. Όταν οι πράξεις του συντρόφου σου δεν έχουν συνέπειες, είναι σαν να του λες είσαι ελεύθερος να το ξανακάνεις. Φασαρίες μετά κάνεις. Δηλαδή, άμα δεις εσύ αυτά τα μηνύματα. Ποια μηνύματα? Εγώ είδα ακριβώς. Ναι, πριν σχέσεις. Εσύ μετά τι του λες? Εκείνη την ώρα πραγματικά νιώθω απίστευτη χυπαλμία. Νιώθω δηλαδή ότι έρχεται το κεφαλικό πραγματικά. Του έχω πει πάρα πολλές φορές αν δεν νιώθει ευτυχισμένος ή αν δεν καλύπτεται τη σχέση μας, ότι μπορεί να αποχωρήσει για να φύγει από το σπίτι, να πάρει τα πράγματά του. Του έχω μιλήσει σαν φίλη, σαν γκόμενα, σαν γυναίκα. Δηλαδή, έχω πιάσει όλες τις ανθρώπινες εκδοχές προκειμένου να τον προσελκύσω αυτόν τον άνθρωπο, να του πω δύο λόγια. Ότι αν δεν θέλει και αν δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό που έχει, μπορεί να πάει κάπου αλλού. Και τι σου απαντάει, Κατερίνα? Ότι όχι, εγώ θέλω να μείνω στο σπίτι μαζί σου. Φυσικά, αφού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, Κατερίνα, γιατί να μην μείνει στο σπίτι μαζί σου? Αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται από τους δυο σας. Εσύ ανέχεσαι, εκείνος πράττει και μέσα από όλα αυτά δημιουργείται μία χημεία στη σχέση σας που πραγματικά, επειδή είστε δύο ενήλικες, μάλλον περνάτε καλά και οι δύο. Κάπως έτσι, μάλλον είναι το έργο μας. Τι της είπες? Ότι το θέλουν και τη δει. Είναι η φανταστική μου φίλη. Τι της είπες? Είναι ότι και οι δύο περνάνε καλά. Κάποιος θέλει από τη φύση του να τον ψάχνουν και να τον κυνηγούν και κάποια θέλει να επιβεβαιώνεται. Καμιά φορά, όσο παράδοξα και αν φαίνονται οι σχέσεις σε τρίτους ανθρώπους, έχουν μια μαγική καλά, ισορροπία. Ναι, ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές προς Θεού. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν παρατηρητές είναι παιδιά σε για τη ζήλια. Γι' αυτό το λέω. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας και μέρα. Και εσύ, Κατερίνα μου, και να είσαι ευτυχισμένη με όποιο τρόπο επιλέγεις εσύ. Καλή συνέχεια. Εσύ, Γιάννη μου, προχώρησες στη ζωή σου με σχέσεις οι οποίες δεν ήταν τόσο υπερβολικές. Ποτέ δεν μου είχε ξανατύχει κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή, όταν χτυπούσε, ξέρω εγώ, το σταθερό, δεν έπρεπε να το σηκώσω μέσα στους τρεις πρώτους χτύπους. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ποτέ στη ζωή μου ότι θα το αντιμετώπιζα. Μπορεί να είσαι και χαλαρός να πει. Δηλαδή, εκεί που θα τραγουδήσει τώρα στο Μέγαρο, να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πρέπει. Πότε θα είναι αυτή η εμφάνιση? 4 Δεκεμβρίου θα είναι. Αν θα τραγουδήσει το Μέγαρο.
είναι το φιέρωμα αυτό που κάναμε με τους χίλιους χοροδούς προς τιμή του Μίκη Θοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο στις 16 Ιουνίου, τώρα φέτος. Και το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ξέρετε, με 50.000 θεατές. 4 Δεκεμβρίου, λοιπόν. 4 Δεκεμβρίου. Και εγώ έχω κάτι πολύ σχετικό με το θέμα. Καλή επιτυχία. Θα πάρα πολύ. Ξαναφτιάξε τη βαλίτσα σου, που σημαίνει ότι σε βαραίνει στη ζωή σου. Πέτα το, ό,τι σου κάνει καλό, κράτα το, μέσα σε μια διαδικασία για την ευτυχία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τρεις τυχερές από εσάς στο προσωπικό μου λογαριασμό του Instagram. Η Κατερίνα, γιατί πήρε τηλέφωνο? Γιατί ήθελε να μιλήσει για αυτό που το ζει πάρα πολύ έντονα και σίγουρα υποφέρει, αλλά με έναν τρόπο, καμιά φορά όταν υποφέρουμε, φαίοι μου, είμαστε χαρούμενοι ή χαρούμενες. Δεν το έχεις ξανακούσει? Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή της πρόσκλησης. Να είσαι καλά. Και εσύ ζηλεύεις, αυτό δεν έχω καταλάβει. Εγώ, δεν, εντάξει, από ό,τι θυμάμαι. Όχι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι η αδιαφορία δεν είναι και το καλύτερο. Θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάζεται. Εμπιστοσύνη ή ζήλια? Εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη. Καλύτερο, σαφώς εμπιστοσύνη. Γι' αυτό κρατάμε. Γεια σας και χαρά σας. I'm sorry that I made